Μόλις τελειώσει το παιχνίδι Βεργίνα Αλεξάνδρεια 0-5. Έχουμε μαζί μας ένα νεαρό παίχτη της Αλεξάνδρειας, τον Κώστα Γιωβανόπουλο. Κώστα, έπαιξες γύρω στα 25 λεφτά και πήγες πάρα πολύ καλά και έβαλες και ένα γκολ. Ευχαριστώ πολύ. Για πες μας, πώς πήγε η ομάδα σήμερα? Πρώτο μίχρονο δυσκολευθήκατε λίγο. Στο δεύτερο ανοίξατε και βάλατε άλλα 4 γκολ. Η ομάδα πιστεύω πήγε πολύ καλά. Είχε υπεροχή σε όλο το διάστημα του παιχνιδιού. Σε όλα τα διαστήματα παίξαμε καλό ποδόσφαιρο και είχαμε την υπεροχή, θα ήθελα να πω. Πετύχαμε στο δεύτερο ημίχρονο άλλα 4 τέρματα, τα οποία έφεραν την νίκη με 0-5. Στην αρχή δυσκολευτήκαμε λίγο, πετύχαμε μόνο ένα γκολ. Στη συνέχεια ξεμπλοκάραμε και καταφέραμε να πάρουμε την νίκη με 0-5. Πάντως βλέπω σιγά σιγά σε βάζει ο προπονητής και βάζει και γκολ. Άρα σε πιστεύετε και σε πιστεύει. Εγώ όποτε με καλεί ο προπονητής να παίξω πρέπει να δίνω τα πάντα. Αυτό έκανα και σήμερα. Είμαι χαρούμενος που πέτυχα το πρώτο μου γκολ με την ΑΕ Αλεξάνδρειας και βοήθησε την ομάδα μου να πάρει την νίκη. Έγινε, Κώστα, ευχαριστούμε πολύ και σε εύχομαι σε ένα καλή συνέχεια και εύχομαι να κάνεις τη δουλειά και θα παίξεις, γιατί είσαι ένα νέο παιδί, θέλει λίγο υπομονή. Συνεχίζουμε στο γήπεδο Βεργίνας. Έχω μαζί μας τον προπονητή της ομάδας Βεργίνας, τον Γιάννη Παυλίδη. Γιάννη, για πες μας, πώς είδε σήμερα το παιχνίδι? Το παιχνίδι σήμερα για μας ήταν λίγο ένα ιδιαίτερο παιχνίδι μετά το σοκ, μπορώ να πω, που πάθαμε μέσα στο Ροδοχώρι. Σε ένα παιχνίδι που από την αρχή που πήγαμε δεν μπήκαμε στο παιχνίδι. Χρειαζόμασταν πάρα πολύ ψυχολογική, πολύ καλή ψυχολογία σήμερα για να ανταπεξέλθουμε σε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι στην ομάδα της Αλεξάνδρειας, που διαθέτει πάρα πολύ καλή ομάδα, πολύ δυνατή ομάδα. Πιστεύω σε γενικές γραμμές ανταπεξέλθαμε όσο μπορούσαμε βέβαια. Ως ένα σημείο κρατήσαμε το σκορ χαμηλά. Είχαμε μια-δύο φάσεις που μπορούσαμε να σοφαρίσουμε, αλλά πάλι με κάποια λάθη τα πληρώσαμε και το σκορ λίγο ξέφυγε. Νομίζω δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα του παιχνιδιού. Νομίζω είχαμε. Πάλι βέβαια θα χάναμε, αλλά πιστεύω σε μικρότερο σκορ. Εμείς από την πλευρά μας, αυτό που θέλω να πω και από την αρχή που λέμε, η ομάδα φέτος είναι λίγο μια δύσκολη χρονιά. Με τις ιδιαιτερότητές της, δουλεύοντας πάνω σε μικρά παιδιά, γνωρίζοντας βέβαια τις δυσκολίες της κατηγορίας, θα το παλέψουμε μέχρι το τέλος. Πάντως, πώς είδα την ομάδα σας, μπορεί να μείνει. Έχει αρκετά νέα παιδιά και στο πρώτο μήχρονο ειδικά έδειξε ότι παίζει καλό ποδόσφαιρο. Κοίταξε, η ομάδα έχει ταλέντο, δουλειά πάμε καλά, αργήσαμε βέβαια να ξεκινήσουμε. Πιστεύω ότι η ομάδα συνέχεια θα είναι ακόμα καλύτερη, γιατί φαίνεται. Βέβαια λίγο δεν έχουμε σταθερές αποδόσεις και αυτό φάνηκε μέσα στο Ροδοχώρι, ενώ απέναντίας στο προηγούμενο μέσα στο Διαβατό έπρεπε να κερδίσουμε. Μέσα στο Ροδοχώρι ήμασταν πολύ κακή ομάδα, μπορώ να χαρακτηρίσω την ομάδα μου. Σήμερα πάλι παίξαμε καλά, όπως και με την Επισκοπή και με τα Τρίκαλα που παίξαμε εδώ μέσα. Πάλι τα δυσκολέψαμε, ως το βαθμό που μπορούσαμε βέβαια. Πιστεύω ότι συνέχεια με μια-δυο καλές κινήσεις, αν μπορέσει η ομάδα να βοηθήσει με ένα-δυο έμπειρα παιδιά, πιστεύω ότι θα είμαστε πολύ καλοί. Τα αποτελέσματα θα είναι πολύ καλύτερα. Αλλά εμείς θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας σε αυτό που μπορούμε. Γιάννη, μέχρι το τέλος πιστεύω η ομάδα θα σωθεί και θα πάει ψηλά. Γιατί κάνεις πολύ καλή δουλειά, είσαι ένας έμπειρος προπονητής. Ξέρεις το αντικείμενο καλά και πιστεύω την ομάδα να τη σώσει. Και εμείς αυτό πιστεύουμε και γι' αυτό προσπαθούμε και μέχρι το τέλος θα το παλέψουμε. Έγινε, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ να ευχηθώ στην Αλεξάνδρεια καλή συνέχεια. Έχεις περάσει και από την Αλεξάνδρεια και... Βέβαια, εντάξει. Και είχα και παιδιά μαθητές μου και έχω ποδοσφαιριστές που είχα δουλέψει. Έβγαμε στην Αλεξάνδρεια, ό,τι το καλύτερο. Έγινε, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Συνεχίζουμε στο γήπεδο Βεργίνας. Έχω μαζί μας τον Αποστόλη Χατζάρα, έναν από τον καλύτερο παίχτη των 22 το σημερινό παιχνίδι. Αποστόλη, πες μας σήμερα πώς είδες την ομάδα σου, γενικά και τις δύο ομάδες. Νομίζω ότι η διαφορά στην ποιότητα στο υλικό των δύο ομάδων φάνηκε στο τελικό αποτέλεσμα. Εμείς είμαστε μια νεανική ομάδα η οποία σαν στόχο στην αρχή της σεζόν είχε να παρουσιάσει κάτι θετικό. Αλλά νομίζω πως μέχρι στιγμής δεν έχουμε καταφέρει τίποτα. Κάποιες κλάμψεις, κάποιες εμφανίσεις οι οποίες ίσως να μας δίνουν ένα καλό πρόσημο, αλλά κατά τα άλλα ούτε βαθμολογικά έχουμε πάρει κάτι, αλλά ούτε και σαν θετικές εμφανίσεις σε όλο τον 90 λεπτό. Νομίζω ότι όπως και σήμερα είχαμε κάποια καλά κομμάτια και κάποια πολύ άσχημα, όπως το τελευταίο λεπτά που χαλάσαμε την εικόνα μας και το σκορ ξέφυγε, νομίζω, στην ποιότητα του αντιπάλου. Πάντως έχετε ένα πολύ καλό προπονητή και βλέπω την ομάδα την δουλεύει πάρα πολύ και πιστεύω σήμερα που σας είδα κιόλας κάνει πολύ καλή δουλειά και θα φανεί και στο τέλος. Σίγουρα ο κ. Παυλίδης είναι ένα από τους καλύτερους προπονητές
ασχολείται πάντα με νεαρούς ποδοσφαιριστές. Το έχει δείξει όλα, γιατί έχει πάρει και πρωταθλήματα στα παιδικά, αλλά και στο πρωτάθλημα της ΕΠΣ Μακεδονίας έχει πάει πάρα πολύ καλά. Τα παιδιά απλά θέλουν πάρα πολύ χρόνο και θέλουν στήριξη. Και νομίζω και εμείς, ο μεγάλο ρόλος μας που είναι εδώ πέρα, είναι να στηρίξουμε τα παιδιά. Πιστεύω πως όλες οι ομάδες που έχουν σαν στόχο να βάλουν νεαρούς παίχτες χρειάζονται και κάποιους έμπειρους για να υπάρχει ένα κράμα έμπειρων και νεαρών και να μπορείς να προχωρήσει. Όπως ξέρετε και εσείς στην ιστορία του εραστικού ποδοσφαίρου της Συμμαθίας, καμία ακαδημία δεν μπορεί να σταθεί μόνη της καθαρά με 11 παιδιά. Νομίζω ότι ήταν εξαιρέσεις ελάχιστες, κυρίως στην Α1. Πάντα χρειάζεται 2-3 έμπειρους, αλλά βλέπω εσείς είστε κατά 2 περίπου, 2-3. Νομίζω ότι θέλαμε, αν και αυτό το κάνει σαν παρότηση προς τη διοίκηση, ίσως κάποια ενίσχυση με κάποια παιδιά τα οποία θα βοηθήσουν το ήδη υπάρχουν υλικό και να κάνουν μια προσπάθεια τουλάχιστον να σώσουν την κατηγορία. Έγινε Αποστόλη, σας εύχομαι από εδώ και πέρα πάντα νίκες και η ομάδα πιστεύω θα σωθεί. Εσείς να είστε κοντά στο Ρασινικό Πολός. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά. Γεια σας.